Καλησπέρα, Πέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά όλοι? Καλά, μια χαρά και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Σούπερ, καλή μπορώ να πω. Καλή εβδομάδα να έχετε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, όπως είχαμε πει από την αρχή του μήνα, από την Πανσέληνο της Κυριακής και μετά, ο μήνας θα στρώσει. Αυτή η εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας, λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερα καλή εβδομάδα. Μεγάλες θετικές πλανητικές όψεις και ένα σημαντικό πέρασμα αυτού του ήλιου στο χώρο του Τοξότη, που ο ήλιος στο χώρο του Τοξότη είναι πολύ δυνατός και αυτό σημαίνει ότι ο τομέας τον οποίο αγγίζει στο χάρτη του καθενός ενεργοποιείται δυνατά και μπορεί να αποφέρει μεγάλες αποδόσεις. Ακόμα ο ήλιος όταν περνάει μέσα σε ένα χώρο ζωδιακό δείχνει στους ανθρώπους σε ποιο κομμάτι της ζωής τους πρέπει να δώσουν να αφιερώσουν περισσότερη προσοχή και χρόνο για να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα ή σε άλλες περιπτώσεις ποιο είναι αυτό το κομμάτι της ζωής τους που χρειάζεται πιο συχνή, πιο ουσιαστική την παρουσία του στη διάρκεια αυτού του περάσματος. Ο ήλιος στον Τοξότη θα περάσει την Πέμπτη στις 22 του μήνα στις 5 και 48 τα ξημερώματα και όλη η εβδομάδα θεωρείται καλή με μόνη ίσως εξαίρεση το πρωινό, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης που από τις 7 μέχρι τις 10 η ώρα περίπου κάποιες δύστροπες όψεις που θα κάνει η Σελήνη θα προβληματίζουν κυρίως αυτούς που έχουν γεννηθεί την 9η μέρα των ζωδίων των παρομητικών, δηλαδή κρυών, ζυγών, καρκίνων και εγώκερων, θα τους πούμε στο κατόπιν. Αυτό το διάστημα όμως αυτής της εβδομάδας θα δώσει κάποια στιγμή μέσα στην πορεία της εβδομάδας λύπες συναισθηματικής φύσεως σε όσους γεννήθηκαν από το 76 τον 9ο έως και το 10ο του 78. Ενώ μόνο το Σαββατοκύριακο 23 και 24 του μήνα θα πιέσει συναισθηματικά και ψυχολογικά τους γεννημένους το 79, τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο και τις αρχές του 8ου. Αυτό το διάστημα που θα τρέξει όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλό να προσέχετε λίγο περισσότερο την υγεία, την εργασία σας, τις μετακινήσεις σας. Εσείς που έχετε γεννηθεί από τον 6ο του 44 έως τον 7ο του 48 και οι νεότεροι γεννημένοι από τον 10ο του 86 έως τον 10ο του 89. Μόνο το Σαββατοκύριακο αυτά αφορούν τους γεννημένους το 1990, τον 6ο, 7ο, 8ο. Όσοι ακούσατε αυτές τις ημερομηνίες θα πρέπει να είστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί στο τιμόνι σας, στις μετακινήσεις σας, στα λόγια σας, στην εργασία σας, στην υγεία σας τις μέρες αυτές. Να πούμε για τους κρυούς και μάλιστα μια και ο ήλιος περνάει στον χώρο του Τοξότη, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, να πούμε για τους κρυούς ότι το πέρασμα του ήλιου στον χώρο του Τοξότη είναι ένα πολύ ευχάριστο πέρασμα. Ο ήλιος μέσα από το χώρο του Ενάτου σας διευρύνει το πεδίο της γνώσης, της σκέψης αλλά και της άποψης, της αντίληψης που έχετε, ακόμα και για πράγματα τα οποία μπορεί να αποτελούσαν επιμέρους ταμπού στη ζωή σας μέχρι χτες. Η ανάγκη σας να ζείτε καλές καταστάσεις οι οποίες να είναι και απελευθερωμένες ταυτόχρονα, μην σας δεσμεύουν δηλαδή. Είναι πολύ έντονη και φαίνεται ότι πολλοί από εσάς έχετε διαμορφώσει ένα περιβάλλον τέτοιο ή θα διαμορφωθεί ένα περιβάλλον τέτοιο στη ζωή σας ώστε να μπορείτε να ζείτε τα πάντα χωρίς κτητικές διαδικασίες και χωρίς προβλήματα. Φαίνεται ότι αυτό το διάστημα θα γεννάει το μυαλό σας ιδέα και ιδέες και παράλληλα ευνοείται για ένα μήνα μπροστά όποια κίνηση κάνετε που να έχει να κάνει με σπουδαστικό θέμα, με θέματα νομικά, με θέματα που έχουν να κάνουν με ταξίδια που ευνοούνται εξαιρετικά. Από τη εβδομάδα αυτή που θα τρέξει, το Σαββάτο και η Κυριακή θέλονται να είναι ημέρες σηκωμένες και ραμμένες στα μέτρα σας, γιατί είναι αυτές που θα σας δώσουν χαρά και αιτίες να ασχοληθείτε με πράγματα που αγαπάτε. Όλη αυτή την εβδομάδα, οι γεννημένοι 29 και 30 του Τρίτου, να είσαστε προσεκτικοί, αφού οι ανατρεπτικές διαδικασίες θα υπάρχουν στη ζωή σας, γνωστές και από το παρελθόν δεν είναι καινούργιες, και θα είναι σε πλήρη ένταση στο τώρα. Γι' αυτό αποφεύγετε κάθε τι παραπατραβηγμένο. Για τους Σταύρους. Οι μέρες αυτές που ακολουθούν είναι μέρες οι οποίες δίνουν εύνοια και χαρά, τύχη, συναισθηματική και επαγγελματική. Και σε ό,τι άλλο κάνετε εύνοια, σε εσάς που γεννηθήκατε από τις 2 μέχρι τις 8 του 5ου. Εσείς με αρχής γεννωμένης από σήμερα, γεννημένης στις 2 του 5ου, που έχετε μια εξαιρετικά τυχερή ημέρα, θα έχετε να κερδίσετε κάτι καλό αυτή την εβδομάδα. 2 έως 8 του 5ου έχετε κάτι να περιμένετε τις 7 μέρες που θα ακολουθήσουν και αυτό είναι σημαντικό. Ακόμα οι γεννημένοι 10, 11, 12 του 5ου θα έχετε μια δυναμική η οποία θα σας επιτρέπει να διεισδύεται και να πετυχαίνετε δύσκολους στόχους. Η εβδομάδα ξεκινά με την τάση σας να κάνετε υπολογισμούς, οικονομικούς υπολογισμούς και να τρέχετε θέματα που αφορούν το πού και από πού και πώς μπορείτε να αποκτήσετε χρήμα. Την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα πάει έτσι το πράγμα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή που είναι μέρες εξαιρετικά επικοινωνιακές, το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι το πρωινό της Παρασκευής που θα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα μέχρι τις 10 η ώρα και σε θέματα μετακινήσεως και σε θέματα συνεννόησης, τα οποία αν τα καλύψετε
γρήγορα παίρνουν. Το Σαββατοκύριακο είναι οικογενειακή ημέρα και γι' αυτό το λόγο σας μπορεί να σας φέρει περισσότερο κοντά και ζεστά σε ανθρώπους του κοντινού σας οικογενειακού σας χώρου, να βρεθείτε σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, γενικά να περάσετε μέσα σε τέτοιους κύκλους καλά. Για τους διδύμους, πολύ αισιόδοξο είναι το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, αφού τα όποια εμπόδια είχαν παρουσιαστεί στις προηγούμενες ημέρες και γενικά στη διάρκεια του πρώτου 15ημέρου του μήνα μπροστά σας, στη δουλειά σας και γενικά, φαίνεται να φεύγουν. Και φαίνεται ότι το τοπίο να καθαρίζει. Γι' αυτό το λόγο και εσείς βλέπετε ότι είσαστε ευνοημένοι αυτή τη στιγμή και απαλλαγμένοι από πράγματα τα οποία είτε φοβόσαστε είτε σας είχαν δημιουργήσει βραχυκυκλώματα. Γι' αυτό το λόγο και η εβδομάδα ξεκινά εξαιρετικά καλά με τους διδύμους, γεμάτη διάθεση και όρεξη για μικρά καινούργια ξεκινήματα, να τα δείτε όλα από την αρχή και να τα βάλετε και όλα στη σειρά που τα είχατε πριν υπάρξουν οι αναταράξεις που είχε επιφέρει η δύστροπη περίοδο του ανάδρομου Ερμή, αλλά και τα δύσκολα όψεις που είχε το πρώτο 15ημέρο του Νοέμβρη. Μόνο οι 10, 11 και 12 του έκτου θα έχετε κόντρες και αντιπαραθέσεις με κοντινά σας άτομα αυτές τις μέρες και αυτές θα πρέπει να τις προσέξετε. Ο ήλιος που θα περάσει στον χώρο του Τοξότη θα σας ισχυροποιήσει τις πολύ σημαντικές της ζωής σας σχέσεις και συνεργασίες, αλλά δείχνει παράλληλα ότι μέσα από τη δύναμη που μπορεί να σας προσφέρει μια ένωση, μια συνεργασία, μια από κοινού με άλλες προσπάθειες, μπορείτε και εσείς να αποκομίσετε μέγιστα ωφέλη. Πάμε στους καρκίνους να πούμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά καλά για όλους τους καρκίνους, αν εξαιρέσουμε τους γεννημένους την πρώτη του εβδόμου που περνάνε δύσκολες στιγμές για τους δικούς του ο καθένας λόγος, ο λόγος όποιος είναι γεννημένος πρώτη του εβδόμου ξέρει τις πιέσεις. Για τους υπόλοιπους τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Γεννημένοι 29 του έκτου θα έχετε σήμερα πολύ καλές επικοινωνίες και πολύ ευχάριστα μηνύματα, όπως και στη διάρκεια της εβδομάδας οι γεννημένοι από 2 έως και 7 του εβδόμου έχετε να περιμένετε κάτι το οποίο πραγματικά θα σας κάνει να νιώσετε υπέροχα, χαρούμενοι. Οι μέρες αυτές δίνουν και ευχάριστες ειδήσεις ή και κέρδη οικονομικά ή συναισθηματικά στους γεννημένους 19 έως 22 του εβδόμου, ενώ η μεγάλη τύχη αγκαλιάζει τη ζωή των γεννημένων 12 του εβδόμου σε ό,τι και να κάνουν αυτό το διάστημα. Το πέρασμα τώρα που θα κάνει ο ήλιος από την Παρασκευή στον χώρο του Τοξότη είναι ένα πέρασμα χαράς σε σχέση με τα επαγγελματικά, τα οικονομικά και τα κοινωνικά σας, τις κοινωνικές σας προσδοκίες και φιλοδοξίες. Ο ήλιος εκεί πέρα θα δείξει ότι είναι η στιγμή που ολοκληρώνεται μια προσπάθεια που πολλοί από εσάς κάνετε εδώ και καιρό και μπαίνει σε εφαρμογή ώστε να μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να φέρνει αποτελέσματα και κέρδη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα θα νιώσετε ότι μέσα στον χώρο της δουλειάς σας, εσείς που κάνετε δουλειές καριέρας, έχετε τρόπο και λόγο να φανείτε και να ξεχωρίσετε. Πάμε στους λέοντες να πούμε ότι η εβδομάδα γενικά μέχρι και την Πέμπτη θεωρείται εξαιρετικά ουδέτερη για εσάς. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό ψυχολογικό πέσιμο που δίνει το πρωινό μέχρι τις 10 η ώρα της Πέμπτης, όλες οι υπόλοιπες μέρες μέχρι εκεί είναι ήρεμες. Τα πράγματα αρχίζουν να αποκτούν ενδιαφέρον από την Παρασκευή το πρωί που ο ήλιος, ο κυβερνήτης σας, περνά στον χώρο του Πέμπτου. Αυτό θα γίνει μια αιτία χαρά στη ζωή σας, η οποία σε αυτή τη βδομάδα καλύπτει τους γεννημένους στις 3 πρώτες μέρες του ζωδίου, αλλά η άβρα του περάσματος του ήλιου μέσα στον χώρο του Τοξότη θα καλύψει γρήγορα και όλους τους υπόλοιπους. Αιτίες να ξεδιπλώσετε τα διπλωμένα σας φτερά, να νιώσετε ότι μπορείτε να παίζετε πρωταγωνιστικούς ρόλους ξανά, και αυτοί έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία επιδιώκετε στη ζωή σας, την προσωπική σας ανάπτυξη, τις φιλόδοξες κινήσεις σας, τους έρωτες και στα πάντα. Ένας ήλιος κυβερνήτης σας μέσα στο Πέμπτο είναι ό,τι καλύτερο για να αναβαθμιστεί η ζωή σας και να αποκτήσει χρώμα και ουσία. Σαββάτο και Κυριακή, από τις μέρες που ακολουθούν, είναι οι καλύτερες μέρες για όλους τους λέοντες. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου να πούμε ότι τις μέρες αυτές θα έχετε τύχη, μεγάλη τύχη με το μέρος σας, σε συναισθηματικό και σε οικονομικό επίπεδο, εσείς που γεννηθήκατε από τις 4 ως τις 10 του 9ου. Αναλογικά, σήμερα γεννημένοι 4, αύριο γεννημένοι 5 και πάει λέγοντας, μέχρι γεννημένοι τις 10 του 9ου, θα έχετε μια ειδική αιτία τύχης, συναισθηματικής απολαβής, ένα κέρδος το οποίο μπορεί να κάνει την καρδιά σας να χτυπήσει χαρούμενη, και γι' αυτό εκμεταλλευτείτε αυτό το πολύ καλό για εσάς διάστημα. Κατά τα άλλα, η εβδομάδα ξεκινά με πολλές υποχρεώσεις, κοινωνικές ή επαγγελματικές, αλλά και εξαιρετικά αποδοτική. Κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την αυξημένη σας κοινωνικότητα και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν φίλοι και για τα οποία θα κληθείτε να παίξετε διαπραγματευτικούς ή μεσολαβητικούς ρόλους, θα κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής. Το Σαββατοκύριακο σας ζητά να βρείτε χρόνο
χρόνους να ξεκουραστείτε, γιατί είναι κάτι που το χρειάζεται η ζωή σας σε αυτό το διάστημα. Πάμε στους ζυγούς, να πούμε ότι με τη σελήνη στο ζώδιο των διδύμων τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά για όλους, γιατί σας δίνει ευελιξία, ευστροφία και ανεβασμένη διάθεση, τέτοια που μπορεί να παρασύρετε και αυτός που γύρω σας μπορεί να είναι πεσμένοι. Μόνο οι γεννημένοι 2 και 3 του δεκάτου έχετε ανατροπές και εντάσεις που πρέπει και αυτή τη βδομάδα να τις προσέχετε, αφού υπάρχει ένα ρευστό κλίμα στις μόνιμες σχέσεις και συνεργασίες της ζωής σας και πρέπει να αποφεύγετε κάθε τι παρατραβηγμένο ή παρακινδυνευμένο για να διατηρήσετε τις υπάρχουσες καταστάσεις της ζωής σας. Το πέρασμα που θα κάνει ο ήλιος στον χώρο του Τοξότη θα δώσει μια περίοδο πολλών και ευχάριστων γενικά μετακινήσεων και επαφών με αξιόλογους ανθρώπους. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένους θα σας φέρει περισσότερο κοντά στο να καταφέρετε τελικά και να συνάψετε μια σημαντική συμφωνία. Πάμε στο ζώδιο του Σκορπιού. Να πούμε ότι όλα καλά είναι για τους Σκορπιούς και ο Κρόνος εκεί πάνω τελικά δεν δείχνει να ενοχλεί πολύ τα πράγματα. Φαίνεται ότι περνώντας και ο ήλιος στον χώρο του Τοξότη θα αρχίσουν να έχετε περισσότερες αποδόσεις οικονομικές και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς. Ο ήλιος μέσα από αυτό το χώρο θα μπορέσει να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερα έσοδα, αλλά από την άλλη τη μεριά είναι και μια ένδειξη ότι αν δεν τρώτε χρόνο σε πράγματα που δεν μπορούν να αποδώσουν χρήματα και βάλετε όλη σας την ενέργεια στους χώρους οι οποίοι μπορεί να σας αποδώσουν χρήματα, θα έχετε ένα πολύ καλό σε απόδοση μήνα και επαγγελματικά και κοινωνικά τελικά. Από τις ημέρες της εβδομάδας που τρέχουν φαίνεται ότι οι πιο καλές για εσάς είναι η Τετάρτη το απόγευμα, η Πέμπτη και η Παρασκευή. Είναι οι μέρες που σας θέλουν με την καλύτερη διάθεση από ότι όλες οι υπόλοιπες μέρες. Ενώ όλη την εβδομάδα η τύχη θα αγκαλιάζει τη ζωή των γεννημένων στις 11-12 του Νοέμβρη σε ό,τι και αν κάνουν. Πάμε στο ζώδιο του Τοξότη να πούμε ότι την περίοδο της ενδοσκόπησης τελειώνει κάπου εδώ πέρα. Ο απολογισμός της στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θετικός. Αν απολογίστε, αν κάνετε απολογισμούς για όσα έχετε πετύχει την περασμένη σας αστρολογική χρονιά, γιατί τώρα με το πέρασμα του ήλιου στο Τοξότη ξεκινάει καινούργια για εσάς, θα δείτε ότι οι περισσότεροι έχετε θετικά να αποκομίσετε. Τώρα είναι η εποχή να θέσετε καινούργιους στόχους και αυτό θα κάνετε το διάστημα που ο ήλιος θα τρέξει στο ζώδιό σας. Το μήνα δηλαδή των γενεθλίων σας. Οι μέρες που ακολουθούν είναι εξαιρετικά ουδέτερες για τους περισσότερους και χρώμα και αιτίες για να ανέβετε πολύ ψυχολογικά αποκτά μόνο το Σάββατο και Κυριακή. Είναι μέρες που θα έχετε αιτίες για να κάνετε πράγματα όπως ακριβώς αγαπάτε, να έχετε ευχάριστες επαφές και γενικά πολύ ανεβασμένη διάθεση. Θα προσέχετε λίγο περισσότερο το πρωινό της Πέμπτης μέχρι και τις 10.30 ώρα τη διαχείριση των χρημάτων την αγορά και τις αγορές σας, αλλά και την καχυποψία η οποία θα μπορούσε να πληγώσει όχι πάντα με αιτία προσωπικές σας σχέσεις. Πάμε στους εγώκερους να πούμε ότι οι μέρες αυτές είναι μέρες τύχης, χαράς, αναβάθμισης συναισθηματικών σχέσεων, δημιουργίας νέων σχέσεων για τους μόνους και τις μόνες και γενικά τύχης είτε κοινωνικής είτε επαγγελματικής για τους γεννημένους από τις 2 μέχρι τις 7 του Ιανουαρίου. Εσείς έχετε την τύχη με το μέρος σας σε όλα τα επίπεδα και αναλογικά σήμερα γεννημένοι 2 Γενάρη, αύριο γεννημένοι 3 Γενάρη και πάει λέγοντας μέχρι τις 7 του Γενάρη, έχετε ειδικές αιτίες τύχης και ανάπτυξης στη διάρκεια αυτών των ημερών. Η εβδομάδα θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη για τους γεννημένους 31 του 12 που ούτως ή άλλως περνούν ένα μαύρο τούνελ αυτή την περίοδο στη ζωή τους και αυτό θα τελειώσει, θα κλείσει σιγά σιγά στα τέλη του Δεκέμβρη, στα μέσα του Δεκέμβρη, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει ακόμα να είσαστε προσεκτικοί σε ό,τι παρατραβηγμένο και ρυψοκίνδυνο. Ο ήλιος, περνώντας μέσα στον χώρο του 12ου, δεν είναι αρνητικός ήλιος, γιατί ένας δυνατός ήλιος στον 12ο σημαίνει ότι θα βρεθεί αιτία να πέσει φως στα άδυτα της ψυχής σας, να υπάρξει δηλαδή μια αιτία που να καθησυχάσει ανησυχίες, φόβους, αγωνίες σας και να ηρεμήσετε ψυχολογικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι μέρες που ακολουθούν γενικά είναι ουδέτερες, μόνο το πρωινό της Πέμπτης πρέπει να το προσέξετε, κυρίως η γεννημένη 30-31-12 που θα έχει εντάσεις. Οι υπόλοιποι Πέμπτη Παρασκευή θα είστε εξαιρετικά συντροφικοί. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα ασχοληθείτε με αυτά που δεν έχετε προλάβει ή με αυτά που περιμένουν να τα καλύψετε εκκρεμότητες όποιας μορφής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού οι αρμονικές όψεις των ημερών δεν δείχνουν να παρουσιάζουν κολλήματα στα έργα σας. Πάμε στους υδροχόους. Να πούμε ότι ξεκινώντας τη βδομάδα με τη σελήνη στο ζώδιο των διδύμων θα έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε επικοδομητικά με τα πράγματα που αγαπάτε είτε στη δουλειά είτε στην προσωπική σας ζωή και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Τα πράγματα λοιπόν πηγαίνουν πολύ καλά για εσάς το ξεκίνημα της εβδομάδας, μιας αρκετά ουδέτερης εβδομάδας, η οποία ωστόσο σας στέλνει με καλή διάθεση.
Μόνο το πρωινό της Πέμπτης και μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί θα προσέξετε λίγο περισσότερο την νευρικότητα. Μικρές λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να σας χαλάσουν τη διάθεση, μικροπαρεξηγήσεις από άτεχνα λόγια, από άτεχνα συμπεριφορές και λίγο την νευρικότητα στις μετακινήσεις σας. Αυτό είναι μια σκοτεινή μικρή παρένθεση όμως που μπορείτε εύκολα να την ξεπεράσετε. Το πέρασμα του ήλιου στον χώρο του τοξότη θα δώσει ένα διάστημα αυξημένης κοινωνικότητας, η οποία θα αφορά το ότι θα μπείτε μέσα σε κύκλους ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνται εξαιρετικά αξιόλογοι και σε δύναμη πνευματική και σε δύναμη κοινωνική, και μέσα από αυτό το πέρασμα μπορείτε να αποκομίσετε και ένα και δύο σημαντικούς φίλους οι οποίοι μπορεί να γίνουν και υποστηριχτές των σχεδίων σας αργότερα. Πάμε και στον χώρο των ιχθύων. Να πούμε ότι οι μέρες γενικά θέλουν αρκετά καλά τους ανθρώπους των νυχτίων. Δεν είναι μόνο οι γεννημένοι στις 10 και στις 11 του Μάρτη που έχουν την τύχη με το μέρος τους. Και ό,τι και αν συμβαίνει, ακόμα και κάτι αρνητικό να συμβεί τώρα στη ζωή τους, θα τους γυρίσει τελικά σε θετικό. Είναι γενικά ένα διάστημα το οποίο ενεργοποιεί θετικά τους νυχτείς και μπορούν να ετοιμάζουν και να κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε όλοι είναι ότι παρότι είσαστε σε μια δημιουργική της ζωής σας περίοδο, έχετε την τάση να μιλάτε αυστηρά, κοφτά, να έχετε κόντρες λεκτικές με τους γύρω σας, και αυτό θα πρέπει να το μαζέψετε για να μην δημιουργείτε αντιπάθειες χωρίς να υπάρχει βασική αιτία. Αυτό είναι και το μαύρο σημείο, δηλαδή, σε έναν καιρό ο οποίος δείχνει να σας πάει τόσο πολύ. Το πέρασμα του ήλιου στον χώρο του τοξότη από την Παρασκευή το πρωί είναι ιδανικό, γιατί δείχνει ότι όλες οι προσπάθειες που κάνετε για να αναπτύξετε και για να ξεκινήσετε κάτι μορφοποιούνται. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνική, επαγγελματική, οικονομική και επαγγελματική άνοδο είναι σε έξαρση. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η χρονική στιγμή, αν κάτι ετοιμάζεται και είσαστε έτοιμοι να το εμφανίσετε στον κόσμο, να βγει με τέτοιο τρόπο που να είναι τόσο λαμπερό που χρειάζεται, ώστε να πετύχετε το σκοπό για το οποίο το δημιουργήσατε. Αυτά και καλή εβδομάδα. Πέρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτικά αυτά που μας είπες. Τουλάχιστον παίρνουμε μια ανάσα και τολμάμε να κάνουμε πράγματα. Και μάλιστα. Καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εβδομάδα και έχουμε και πολύ καλές συμφωνίες από ό,τι άκουσα για το ζυγό. Σε ευχαριστώ πολύ. Την άλλη εβδομάδα εδώ. Να είσαι καλά.